Ακριβώς. Η ιδέα ήταν πολλών χρόνων πριν και υλοποιήθηκε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Καταφέραμε μετά με πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτάσουμε στο σημερινό αυτό γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή της Δωρίδας και της Ιθιώτιδας. Καταφέραμε να έχουμε αρκετούς αθλητές. Έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και πιστεύουμε να ανταμυφθούμε από το αποτέλεσμα. Μιλάμε για ένα υπερμαραθώνιο 160 χιλιόμετρων, όπου θα γίνει ο τερματισμός στη Λαμία, όπου εκεί βρήκε το μαρτυρικό θάνατο ο Αθανάσιος Διάκος. Ακριβώς. Ξεκινάει ο ένας υπερμαραθώνιος από το μοναστήρι του Τιμίου Προδόμου Αρτωτίνας, όπου μόνας ο Αθανάσιος Διάκος ξεκίνησε τον αγώνα του. Θα περάσει από το Λιδωρίκι, που είναι πολύ σημαντικό λόγω του Σκαλτσοδήμου, και θα καταλήξει μέσω της Σαλαμάνας στη πλατεία Αθανασίου Διάκου στη Λαμία. Και έχουμε και μια μικρή διαδρομή 50 χιλιόμετρων που ξεκινάει από το Χάνι της Γραβιάς και καταλήγει πάλι μέσω Σαλαμάνας στη Λαμία.